Να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, και στην ομάδα της Κορίνθου, αλλά και στα δικά μας τα παιδιά. Η προσπάθεια που κάναμε ήταν πάρα πολύ καλή. Πιστεύω από τη μία ανδράνεια στο πρώτο ημίχρονο που δείξαμε στη φάση που δεχτήκαμε τον γκολ, γιατί έχουν γίνει 2-3 λάθη μαζεμένα για να δεχτούμε τον γκολ. Η εικόνα μας ήταν αρκετά καλή. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε κυρίαρχο, ήμασταν κυρίαρχοι στο παιχνίδι μας καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ το δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει, ενσωματώνονται και τα παιδιά, οι μεταγραφές που κάναμε θα μας βοηθήσουν σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας μέχρι το τέλος. Ένα σχόλιο για τη φιλοξενία. Άριστη, άψογη, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Ευχαριστούμε πολύ και θα ανταποδώσουμε και εμείς στο δεύτερο γύρο. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Καλησπέρα. Καλό, όλα καλά. Καλησπέρα. Δύσκολο παιχνίδι, εντάξει, το ξέραμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε. Είμαστε κοντά πάλι στις ομάδες που διεκδικούν το τίτλο. Είμαστε και εμείς εκεί. Αλλά όπως το είχαμε πει από την αρχή, και εμείς κυνηγάμε όλα τα παιχνίδια ξεχωριστά. Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία. Τέλειωσε αυτό το παιχνίδι, το κερδίσαμε. Γράφεται στην ιστορία η νίκη. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και μετά τον γκολ είχαμε μια ελαφριά πίεση και εμείς αποχωρήσαμε λίγο. Είχαμε δύο αναγκαστικές αλλαγές που μας χαλάσαν λίγο τα πλάνα που είχαμε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δημιουργήσαμε, παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο και κερδίσαμε. Αυτό είναι το σημαντικό και θέλω να πω ότι γέμισε το γήπεδο σήμερα. Το θέλουμε και περισσότερο να γεμίσει, όσο γίνεται περισσότερο κόσμο να έρθει να δει την ομάδα. Η συνέχεια, στο Βίζα μεθαύριο. Κάθε παιχνίδι, αυτό που σας λέω, είναι αλήθεια δηλαδή. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Βίζα, διαφορετική ομάδα, σκληρή ομάδα, καλή ομάδα, με ένα προπονητή που προσπαθεί να περάσει κάποια πράγματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλοί, να κερδίσουμε και να συνεχίζουμε. Τώρα τι θα γίνει, είπαμε, ιστορία. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και βλέπουμε στο τέλος μετά τι θα κάνουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη νίκη για την ομάδα μας. Η ομάδα δουλεύει καθημερινά, αλλά όλοι δώσανε το 100% και η ομάδα πέτυχε το στόχο της σήμερα. Το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι αγώνας, είναι αγώνας, ναι, μαραθώνιος. Πρέπει η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη κάθε αγωνιστική για να πετύχει τους στόχους της, που είναι, δεν είναι άλλος από τον πρωταθλητισμό. Είσαι ευχαριστημένος από τη δική σου παρουσία σήμερα? Είμαι ευχαριστημένος γενικά από την απόδοση όλης της ομάδας. Το θέμα είναι ότι βοηθάει ο ένας τον άλλο για να επιτευχθεί ένας στόχος. Αυτό. Να είστε καλά. Κύριε Οικονόμου. Η Κόρινθος αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι μια μεγάλη ομάδα και αυτό το πληρώνουμε καθημερινά με τη διαιτησία και με ό,τι άλλο μπορεί να μας πολεμήσουν. Εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Βλέπουμε την επόμενη Κυριακή, παίζουμε μια μεγάλη ομάδα. Θεωρώ ότι και εκεί θα πάρουμε την νίκη και φέτος θα πάρουμε και το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους που ήταν σήμερα μαζί μας. Θέλουμε ακόμα περισσότερο κόσμο και καλή τύχη σε όλους μας. Πρόεδρε! Εντάξει, νίκησε η Κόρινθος σε έναν αντίπαλο δύσκολο, σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Προχωράει η ομάδα. Συγχαρητήρια για την νίκη. Εσείς ξέρετε πολύ καλά από εδώ, στην σημασία έχουν οι πόντοι, έτσι. Στο τέλος βέβαια είναι η νίκη. Είναι η νίκη. Συγχαρητήρια και προχωράει. Μεγάλη νίκη και σημερινή, αν και λίγο αγχωτική. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Κορίνθου. Συνεχίζει. Μαζεύεται ο κόσμος πάλι στο γήπεδο, το κυριότερο, και ξαναγίνεται η Κόρινθος, η παλιά, η καλή ομάδα που ξέραμε όλοι, η μπάρτσα όλου του νομού. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Ένα ωραίο παιχνίδι. Η ομάδα μας έπαιξε πολύ καλά σήμερα απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο και σηματοδοτεί μια ωραία πορεία προς το τίτλο που είναι το αίτημα όλων των φιλάθλων της Κορίνθου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Μεγάλη νίκη, μεγάλη νίκη. Η ομάδα είναι καλή, θέλει τη βοήθεια όλων, όλων. Έλα, μια ακόμα νίκη, πάμε δυνατά, το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Πάμε για β' εθνική, πάμε για β' εθνική. Όλα καλά πήγαν, ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Είμαστε καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι έγινε και έρθισε ο καλύτερος. Ευχαριστώ. Έχεις φορές στην άλλη της ομάδας, ένα σχόλιο. Τι να πω, η ομάδα ήταν συγκλονιστική για όλο ένα μάτς. Την παρακολουθώ κάθε Κυριακή, όπου και να είναι.
Να δώσετε πολλά συγχαρητήρια και στο προπονητικό team και σε όλους τους παίχτες, γιατί βλέπω ότι παίζουν με πάθος και τιμάνε τη φανέλα της Κορίνθου. Και μπράβο στον κόσμο που κάθε Κυριακή έρχεται και πιο πολύ στο γήπεδο. Να είστε καλά. Μπορεί, ένα σχόλιο για τον αγώνα. Εντάξει, η Κόρινθος έχει πολύ καλή ομάδα. Ευελπιστώ ότι θα κόψει το νήμα πρώτη βάση και τις άλλες ομάδες. Βλέπω με τη Ρόδο θα το παίξει. Έχει καλή ομάδα, ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο και μπράβο να στηρίξει την προσπάθεια. Πιστεύω ότι στο τέλος θα βγει πρωταθλήτρια. Είναι καλή ομάδα. Έχεις τον ρόλο του κατασκόπου σήμερα? Όχι μωρέ, εντάξει, ερχόμαστε να δούμε τον Παιχνίδι. Εντάξει, όταν βλέπεις μια προσπάθεια καλή, εμείς είναι όλοι οι Κορίνθοι, πρέπει να είμαστε παρόν στο γήπεδο όταν παίζει ομάδα. Δεν παίξαμε καλά σήμερα. Κάτι έλειπε στην ομάδα, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως, η απόδοσή μας, είμαστε και λίγο τυχεροί σήμερα, να πούμε, για την απόδοση αυτή.